Θέατρο λοιπόν, με την παράσταση «Ο Αριστοφάνης ονειρεύεται», Λυσιστράτη και Πραξαγόρα, σε μετάφραση του κυρίου Θωμά Ψήρα και σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής μας διευθύντριας της Κυριακής της Πανού, επιχειρεί έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της αρχαίας δραματουργίας. Στην παράσταση «Ο Αριστοφάνης ονειρεύεται» παρακολουθούμε μία σύμπραξη, μία αναπάντηχη συνάντηση δύο ηρωίδων από δύο διαφορετικές κωμωδίες του αρχαίου συγγραφέα σε μία ενιαία μορφή. Ένα κείμενο που ενώνει σε ένα θέμα δύο έργα. Τη Λυσιστράτη από το ομώνυμο έργο του 411 π.Χ. και την Πραξαγόρα από τις Εκκλησιάδουσες του 392 π.Χ. Πρόκειται για δύο χαρακτηριστικές κωμωδίες σάτυρες του Αριστοφάνη, οι οποίες και οι δύο τάσσονται υπέρ των γυναικών. Η Λυσιστράτη χρησιμοποιεί τα ερωτικά της στέγητρα για να σταματήσει έναν πόλεμο και να συμφιλειώσει τους Έλληνες, ενώ η δυναμική Πραξαγόρα θα αναλάβει τα ενία μιας γυναικείας επανάστασης, όχι με σκοπό την επαναφορά σε προηγούμενες καταστάσεις όπως επιδιώκει η Λυσιστράτη, αλλά έχοντας ως στόχο ολόκληρη την αλλαγή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Μια παράσταση σύνθεση δύο θεμάτων που παρουσιάζει τις γυναίκες να αγωνίζονται για το κοινό καλό, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και παίρνοντας την εξουσία εκείνες. Ο Αριστοφάνης και στις δύο κωμωδίες δίνει τον κυρίαρχο ρόλο λόγο στη γυναίκα και σε όσα μπορεί να προσφέρει. Αναδεικνύει τις δυνατότητες των γυναικών, τις ικανότητές τους απέναντι σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο. Η δράση τους επικεντρώνεται σε έναν σκοπό, στο να υπάρχει υλική επιμέλεια για όλους. Αυτό που προτείνει ως μήνυμα ο συγγραφέας είναι μια ιδανική κοινωνία ισότιμων πολιτών και το εξέφρασε με τον αγώνα των γυναικών με την αφοπλιστική και δυναμική στάση τους. Ευχαριστούμε πολύ που μας θυμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Εύχομαι να χαρείτε αυτή την ιδιαίτερη σαν σύνθεση και παρουσίαση κωμωδία. Θα ευχηθώ προσωπικά καλή επιτυχία σε όλους τους συντελεστές.